samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Από κάποιες τους ανθρώπους σαν τον αντιπεριφερειάρχη δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι. Όπως βγήκε σε κάποιο ραδιόφωνο σήμερα και δήλωσε με τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιους τραμπούκους δεν ξανακουβεντιάζω εγώ και να μην ξαναπευθύνω σε μένα. Το είπε και πριν από λίγο εδώ σε εμάς. Ναι, εντάξει, ναι. Πάντως αυτά που λέει είναι ψέματα. Απλά κουβέντες υπόθηκαν. Ούτε κανείς κτηνοτρόφος έκανε χειρονομία, ούτε κανείς τίποτα τέτοια πράγματα. Από εμάς δεν γίνονται αυτά. Γιατί αν κάποιος σηκώσει χέρι, μετά δεν θα πέσει μία, θα πέσουν πολλές. Γι' αυτό δεν τολμάμε να κάνουμε. Σεβόμαστε το θεσμό του ότι περιφερειάρχης. Ναι, τώρα πέρα από αυτό, η ουσία του θέματος, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ουσία αυτό και νομίζω ότι είναι, ουσία, και νομίζω ότι είναι άδικο να σταθούμε μόνο σε ένα περιστατικό, όσο άσχημο και να ήταν. Εντάξει. Ξαναρωτάω, πιστεύετε ότι θα βρεθεί η λύση? Δεν έχει βρεθεί τόσα χρόνια. Είμαστε 40 μέρες, είμαστε πάλι 40 μέρες πριν από το Πάσχα. Εάν δεν βρεθεί η λύση, εμείς τους λέμε μέχρι τις 20 του μηνός να βρουν οι αρμόδιοι φορείς κάποια λύση να μπορέσουν τα κρέατα αυτά που έχουμε, τα γνάτια καθαρά, να σταργούν και να περάσουν μέσα από την κληροπολία. Ναι. Εάν δεν βρουν από τις 20 του μηνός και μετά, δεχόμαστε παραγγελίες από τον κόσμο και λόγω της οικονομικής κρίσης θα τους τα δώσουμε με 7 ευρώ. Θα τα σφάξουμε εμείς με τον παραδοσιακό τρόπο στα δικά μας μαντριά, στα μικρά τα ατομικά σφαγεία. Μάλιστα. Και θα το δίνετε με 7 ευρώ το κιλό? Με 7 ευρώ το κιλό. Και πόσο έξω, δηλαδή, πόσο θα κόστιζε αυτό? 11-12 ευρώ. Καλά. Και αυτό όμως θα είναι παράνομο ουσιαστικά. Δεν θα είναι παράνομο. Δεν φοβάστε, μην σας συλλάβουν. Κοιτάξτε, έτσι αλλιώς θα μας συλλάβουν. Κάποιοι σημείο μας πάρουν φυλακή από τις υποχρεώσεις που έχουμε. Δεν κάναμε κάτι παράνομο. Το ψωμί μας προσπαθούν να διεκδικήσουν. Εδώ βλέπουμε ότι προσπαθούν να αφήσουν ελεύθερα τα ναρκωτικά. Και εμείς δεν τα δώσαμε κρέα στην ώρα του κόσμου να μας βάλουν φυλακή. Εδώ πάνε και τρέψουν τα ναρκωτικά. Αν είμαστε δεν σοβαροί. Nice. Αυτό είναι δηλαδή, και ας μας βάλουν μετά φυλακή. Τι να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Και είπατε μέχρι τις 20 Μαρτίου. Μέχρι τις 20 Μαρτίου. Τι... Αν δεν λύσει το πρόβλημα. Τι θα μπορούσε. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποια θα μπορούσε να ήταν η λύση, γιατί να λειτουργήσει τώρα το σφαγείο, νομίζω ότι το βλέπω λίγο... Να μας υποδείξουν κάποιο χώρο ή στην παρουσία κτηνιάτρων της αντιπεριφέρειας να ελέγχουν τα κρέατα, να πάρουν τη σφραγίδα και να μπορέσουν να τα πάρουν τα κρεοπολία. Αυτό τους λένε. Ή να ανοίξουν το σφαγείο ή να μας πούν οτιδήποτε τρόπο θέλουν. Μάλιστα. Ο κύριος Παπαδεοφάνος είπε πριν ότι άλλος τρόπος πέρα από το να ανοίξει το σφαγείο δεν υπάρχει. Μα δεν ανοίγει το σφαγείο. Γιατί εμείς και την ίστατη προσπάθεια που κάναμε πριν λίγες μέρες και προσπαθήσαμε να έρθουν πάλι σε επαφή με την Περιφερειάρχη της υπηρεσίας του, μας είπαν, γιατί αυτό λέει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι να λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς δηλαδή να αγοράσουμε το σφαγείο, να νοικιάσουμε. Και λέω το εξής εγώ στην κτηνίατρο που ήταν και η κυρία Γεροντήρο. Της λέω, πες ότι το νοικιάζουμε το σφαγείο. Μπορεί να λειτουργήσει το σφαγείο. Ναι, λέμε δική μας ευθύνη, μπορεί να ανοίξει τρεις μήνες και μετά πάλι κλείνει. Και θα πληρώνουμε ήδη. Ναι, λέμε υπουργική απόφαση, μπορεί να ξανανοίξει άλλους τρεις μήνες. Δηλαδή πάμε στους 6 μήνες. Και μετά θα επιβάλλουν εμάς να δώσουμε 200.000 να ολοκληρωθούν δηλαδή τα σφαγεία. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να μας πάρουν σε εμάς ευθύνες τον παλάκι να πληρώνουν μια ζωή και να πάμε φυλακή τότε αναγκαστικά. Αρμοδιότητα είναι τους κυρίους αυτούς να λύσει το πρόβλημα. Εμείς είμαστε παραγωγή, εμείς παράγουμε. Δεν είμαστε διαφορεί, ούτε σφαγεία μπορούμε να φτιάξουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και μετά κάποιοι από το σύλλογο ήρθαν στην επαφή και με τον επιχειρηματία και λέω επιχειρηματία και εγώ δεν το νοικιάζω σε κτηνοτρόφος, μόνο το πουλάω. Α. Και προσπαθώ να πάρω την ευθύνη σε εμάς. Αυτό είναι. Τώρα, αυτό η κατάληψη εκεί πόσο θα συνεχιστεί? Δεν άκουσα. Η κατάληψη μέχρι πότε θα συνεχιστεί? Σήμερα έρχονται ο προπομπός 10 Ικαριώτες από την Ικαρία με ένα ψαροκάικο μέχρι το Καλόβαζι και αύριο έρχονται οι υπόλοιποι με το πλοίο της γραμμής. Και εφόσον δηλαδή δεν καταδέχουμε να μας κουβεντιάσουν, θα κατεβάσουμε αύριο το πρωί 500 δόσεις στην αντιπεριφέρεια. Θα κατεβάσετε 500 ζώα στην... Ναι, εδώ στην αντιπεριφέρεια. Ήδη θα εφοδιαζόμαστε τροφές, θα ταΐζουμε εδώ πέρα. Εάν υπάρξει επέμβαση εισαγγελέα... Δεν θα αφήσουμε τα ζώα να δημιουργήσουν προβλήματα. Θα τα ελέγχουμε. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.